Γεια σας. Μαζί μας σήμερα στην Άρτα ήρθε το επιτελείο της Εθνικής Ομάδας, επικεφαλής τον κύριο Κωνσταντινίδη, τεχνικός διευθυντής, τους προπονητές Θεό και Χατζόπουλο και ο κύριος Γιουργάτος, ναι, ο κύριος Θεός, ναι, ναι, και ο κύριος Γιουργάτος. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη να μας πει δύο λόγια ποια είναι η επίσκεψή του στην Άρτα και τι μπορεί να προσφέρει αυτή η παρουσία σας εδώ στα παιδιά της Άρτας. Είναι ένα πρόγραμμα, ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα των εθνικών ομάδων που έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5-2 χρόνια. Προσπαθούμε, ο σκοπός είναι να φέρουμε την εθνική ομάδα κοντά σε ιδιαίτερες περιοχές, δηλαδή σε κάθε νομό βασικά, αλλά και σε ιδιαίτερες περιοχές της Ελλάδος, για να ακριτικές περιοχές, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο άμεση επαφή και με τους προπονητές, δηλαδή προπονητές με τους προπονητές, και να έχουμε μια ανταλλαγή πληροφοριών για τους ποδοσφαιριστές, ιδιαίτερα για τους μικρούς ποδοσφαιριστές, που ίσως δεν έχουν τέτοια πρόσβαση στα κέντρα, ας πούμε, όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Θα μείνετε σήμερα εδώ ή... Μία μέρα είναι, για μία μέρα είναι το πρόγραμμα. Ναι. Είναι οι πρώτες επαφές, ανταλλάσσουμε πολλές πληροφορίες με αυτό. Βάζουμε ένα πλαίσιο να καταλάβουν και οι προπονητές εδώ των τοπικών της ΕΠΣ, ναι, της κάθε ΕΠΣ, να καταλάβουν λίγο το πώς δουλεύουμε εμείς, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο καλύτερη και, όπως είπα πριν, μια αμεσότητα με τις ακριτικές περιοχές. Και μιας και είστε στην Άρτα και είστε και υπεύθυνος των εθνικών ομάδων, θα μας πείτε, η εθνική ομάδα πάμε καλά? Για την εθνική ομάδα, τη μεγάλη μιλάμε τώρα. Αυτό θα το πείτε εσείς. Εμείς βλέπουμε και χαιρόμαστε να βλέπουμε να φέρνει αποτελέσματα για να... Εντάξει, έχουμε το... Ο κύριος Τρομπούκης είναι και στην Επιτροπή των Εθνικών Ομάδων. Ναι. Γνωριζόμαστε από τότε που ήρθα, ας πούμε, στις εθνικές ομάδες. Γνωρίζει τα πράγματα πολύ περισσότερα και από μέσα. Φαντάζομαι ότι ιδιαίτερα από πλευράς και αποτελεσμάτων, στα τελευταία χρόνια πρέπει να έχουν γίνει αρκετά βήματα μπροστά. Ναι, αυτό βλέπουμε κι εμείς. Θανάση, θέλετε να πεις κάτι σχετικά με το πρόγραμμα, σχετικά με την παρουσία των... Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Κωνσταντινίδη καταρχάς που ηγείται αυτής της πρωτοβουλίας, τον Γρηγόρη του Γιουργάτου, τον έχουμε και τον Γρηγόρη της Εθνικής και φυσικά τους προπονητές τους Ομοσπονδιακούς, τον κύριο Θεό και τον κύριο Χατζόπουλο. Είναι ένα πρόγραμμα, όπως είπε ο Κώστας, που ξεκίνησε και θα περιηγηθεί σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να έρθουν και οι προπονητές σε επαφή με τους προπονητές τους αντίστοιχους για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε... Οι προπονητές, οι ομοσπονδιακοί, έτσι, ομοσπονδιακοί, τοπικοί, ναι, ναι, ναι. Όλη αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και που γίνεται φαίνονται αποτελέσματα και στη μεγάλη και στα μικρότερα τμήματα των εθνικών. Στα πάντα είχαμε επιτυχίες φέτος. Πήγαμε το καλοκαίρι στο Euro. Η μεγάλη μας η εθνική είναι έτοιμη και αυτή να πάει στο Euro και πιστεύω θα το πετύχουμε το σκοπό μας. Με τον Κώστα συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Από τη στιγμή που ήρθε, υπάρχει μια μεθοδικότητα από την πλευρά του όσον αφορά τις επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα και πιστεύω να πούμε ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια προς όφελος του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, να ευχηθούμε λοιπόν στη μεγάλη μας εθνική ομάδα την πρόκριση απέναντι στα μπαράζ που θα κάνουμε τώρα και να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί την Ελλάδα μια φορά ψηλά, εκεί που εμείς οι παλιότεροι θυμόμαστε στο παλιό το Euro. Εγώ καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την ΕΠΣ Άρτας και τον κύριο Τρομπούκη για την φιλοξενία, καταρχήν, για το άψογο κύπελλο αυτό εδώ πέρα, γιατί είναι πραγματικά, δηλαδή, η πρώτη κουβέντα που του βρεθήκαμε εδώ πέρα, το φίλο, το πράγμα, το πράγμα.
Ελπίζω να υπάρχει και συνέχεια πρώτα απ' όλα και στις εγκαταστάσεις, τις γηπαιδικές εγκαταστάσεις, ναι, ανά την Ελλάδα. Κάτι μας είπατε θα γίνει αναβάθμιση κερκίδων, τι είπατε. Αυτό που προσπαθούμε τώρα να φτιάξουμε, ναι, το επόμενο στάδιο, να φτιάξουμε τις κερκίδες. Ναι, ναι. Να φτιάξουμε, να βελτιώσουμε το κτίριο. Εντάξει, δεν θα σταματήσουμε όσο μπορούμε, θα προσπαθούμε, ναι, και πιστεύω να και τοπικοί φορείς και τα λοιπά να βοηθήσουν σε αυτήν την κατάσταση. Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε και καλό ταξίδι να έχετε, κύριε Κωνσταντίνη. Καλά.